Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Θα θέσουμε ένα ερώτημα σήμερα, εξ αφορμής κάποιων δημοσιευμάτων, τα οποία είχαν σχέση με την Βουλή των Όριμων Εφήβων, οι οποίοι όριμοι, όπως απέδειξαν από τον λόγον τους και από το εθνικό τους παλμό, όριμοι βέβαια και διδακτικοί και αποτελούν για μας μοναδική ελπίδα. Αφού τα όσα είπαν μέσα σε 2 ώρες οι έφηβοι μέσα στη Βουλή που εσχημάτισαν, δεν τα είπαν οι μεγάλοι οι όριμοι για πολλούς ίσως λόγους. Τα μικρά παιδιά, απαλλαγμένα από τις σκοπιμότητες, ελευθερωμένα από κάποιες δεσμεύσεις, από κάποιες εντολές, εντολοδόχων κέντρων αποφάσεως, μας έδωσαν το ήθος που πρέπει να έχει η Βουλή, τα προβλήματα τα οποία πρέπει να απασχολούν την Βουλή των Ελλήνων, των εκπροσώπων του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός έχει προβλήματα πάρα πολλά. Έχει Ορθοδοξία, έχει Εκκλησία, έχει Ελληνισμό άλλων τόσων όσων είναι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει ανάγκη από τιμιότητα, από εργασία, από στήριξη των δικαίων, των εθνικών δικαίων. Έχει ανάγκη ο τόπος από κάθαρση της διαφθοράς, από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία τα υπεβάθμισε ο ελληνικός λαός μέσα στη συνείδησή του, και βέβαια αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Μάλιστα, αντί να πούν μπράβο στα παιδιά, είχαν την τόλμη, αν και μικροί, να ομολογήσουν κάποιες αλήθειες. Πρώτη φορά ακούσαμε στη Βουλή να γίνεται λόγος για Ορθοδοξία των Πατριαρχείων, μέσα σε 2 ώρες βέβαια. Πρώτη φορά ακούσαμε να γίνεται λόγος για την Βόρειο Ήπειρο, και ήταν ολόκληρη η Βουλή των Εφήβων που τοποθετήθηκε με αποφασιστικότητα για τα εθνικά αυτά δίκαια. Όχι για έξαλλες διεκδικήσεις, αλλά για στήριξη των δικαίων έστω του ελληνισμού που βρίσκεται στη Βόρειο Ήπειρο, στα Σκόπια και στις άλλες περιοχές όπου είναι τα Πατριαρχία. Δεν περιμέναμε αυτοί οι νέοι, οι οποίοι φυσικά ζουν σε ένα κόσμο που έχει αλωτριώθει και δεν ασχολείται με την ουσία αλλά με άρτον, αν αποκτήσει και λίγα θέματα. Δεν περιμέναμε, λέγω, αυτή η Βουλή των Εφήβων να μας δώσει τόσα διδάγματα, να μας ενθουσιάσει και να μας δώσει το στίγμα των συζητήσεων που πρέπει να προέχουν, να προτάσσονται μέσα στην Βουλή. Τα εθνικά μας θέματα. Αυτό είναι το παν. Τα θέματα του ελληνισμού, της ορθοδοξίας, τα θέματα των δικαιωμάτων των ανθρωπίνων, της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας του θρησκεύεστε, όλα αυτά δεν τα ακούσαμε ποτέ άλλοτε, χρόνια, δεκαετίες, από τους ορίμους που εκλέγει ο λαός, που μας ξεχνούν την άλλη μέρα. Ακούσαμε όμως αυτά μέσα σε 2-3 ώρες από όλους τους ομιλητές, έφηβους, βουλευτές. Άρα λοιπόν να ελπίζουμε ότι η Ελλάδα πέπρωτε να ζήσει, εάν αυτοί αύριο
γίνουν πραγματικά βουλευτές και συνεχίσουν να έχουν το φρόνημα υψηλών άκαμπτων, να έχουν την αγάπη στον κόσμο ολόκληρο, αλλά και την αγάπη στην πατρίδα. Βρέθηκαν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι σχολίασαν δυσμενώς αυτή την προσπάθεια των νέων και μίλησαν για ότι πρέπει να γίνει μέτωπον κατά του εθνικισμού. Λυπούμεθα, διότι οι έφηβοι αντί να επενεθούν κατακρίνονται και έχουν απόλυτα δίκιο. Οι έφηβοι δεν μίλησαν με ιστερία εθνικιστική όπως λέγει κάποιο δημοσίευμα 19 Ιουλίου 1996. Δεν αναφέρω ονόματα, δεν είναι θέση της Εκκλησίας να ονοματίζει και να καυτηριάζει. Απλώς θίγουμε το απαράδεκτον αυτό δημοσίευμα, όπως και άλλα δημοσιεύματα άσχετα παρατάξεων πολιτικών, στράφηκαν κατά των παιδιών αντί να πούνε «Εύγε, μπράβο σας, αγωνίζεστε, πιστεύετε στην Ελλάδα, πιστεύετε στην Ορθοδοξία, πιστεύετε στον Ελληνισμό, στη μόρφωση, στη γνώση, στην εθνική μας άμυνα και αξιοπρέπεια». Έπαινος ανήκει στα παιδιά, γιατί μας έκαναν πλέον μια αναλαμπή ενός άλλου ήθους και ύφους της Βουλής που μας είχαν μάθει να είναι κενά ίσως τις περισσότερες φορές στα έδρανα και να μαλώνουν για προσωπικά δήθεν προσωπικούς λόγους, να γκρινιάζουν για ανύπαρκτες αφορμές και να τρώνε τις ώρες με νόμους και άλλους νόμους, σήμερα ένας νόμος, αύριο άλλος νόμος, μεθαύριο άλλος νόμος, τροποποιήσεις των τροποποιήσεων. Αυτό δεν ωφελεί την πατρίδα, να έχουμε έναν κώδικα νόμων και να ξέρουμε ποιοι είναι οι νόμοι μας. Καιρός λοιπόν να περνάει ο χρόνος μέσα στη Βουλή, ας πούμε, με νόμους και μαλώματα για τα κόμματα. Μαλώματα. Αυτό είναι ανηθικότητα την οποία την στυλίτευσαν οι έφηβοι βουλευτές και τους συγχαίρομαι και θέλουμε λοιπόν ένα ήθος διαφορετικό να επικρατήσει μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, στο ναό της δημοκρατίας όπως λέγεται. Άρα υπάρχει δημοκρατία, λειτουργεί δημοκρατία ή στέκεται σε ξυλοπόδαρα και δεν μπορεί να περπατήσει και δεν μπορεί να δώσει τις ευκαιρίες στον ελληνικό λαό και να ζήσει αξιοπρεπώς και να έχει ένα κομμάτι ψωμί και να μορφώνεται και να έχει κάποια δικαιώματα και να έχει ασφάλεια και εθνική και ασφάλεια προσωπική, ατομική. Απειλές κατά του έθνους μας, απειλές και έσωθεν από τόσα εγκλήματα και τόσες βαρβαρότητες που ζούμε. Στυλιτεύουμε λοιπόν όχι των εφήβων την τόλμη, τους συγχαίρομεν, τους επενούμεν και βλέπουμε ότι είχαν την παρησία και την τόλμη να πούνε ευθαρσώς τις γνώμες τους με τις οποίες ταυτιζόμαστε. Αυτό σημαίνει ελληνική βουλή να μιλάει για ελληνισμό, για γλώσσα ελληνική, για μόρφωση, για πανεπιστήμια, για παιδεία, για περίθαλψη των Ελλήνων και τα εθνικά δικαιώματα του ελληνισμού που είναι απέραν των συνόρων μας. Αυτό πρέπει να σημαίνει η ελληνική βουλή. Και μας το έδωσαν αυτό το στίγμα λοιπόν οι νέοι, οι έφηβοι. Όμως κάποιος βέβαια είναι και έχει και εξέχουσα θέση σε πανεπιστήμια. Η στρατηγική ελληνεμία με την οποία θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα μας, τις ξέρουμε τις στρατηγικές. Αλλά την αλήθεια δεν βλέπουμε να λέγεται από τις ενημερώσεις που κάνει η Βουλή, την αλήθεια δεν βλέπουμε να γίνεται πράξεις. Στρατηγικές είναι πάρα πολλές και τις λέμε. Μα η στρατηγική ξεκινάει από την θεωρία. Και τα παιδιά μας, εδώ έκανε η έφηβη, θαυμάσια την θεωρία, τι πρέπει να ζητάμε, ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι μας και πώς πρέπει να τους επιτύχουμε. Δεν είναι τα παιδιά λοιπόν να πάψουν οι ονειδισμοί και μην υβρίζουν τα παιδιά. Τα παιδιά είναι άξια συγχαρητηρίων γιατί διαθέτουν ήθος και παρησία μέσα σε μια διάβρωση όλων των αξιών και πραγματικά τους επενούμε για αυτό το ήθος τους, για αυτή την αξιοπρέπειά τους και αυτόν τον πατριωτισμό τους, τον καλό εθνικισμό τους. Το βρήκαν λοιπόν σε αυτόν τον τόπο κάθε λίγο και λιγάκι να μιλούν για εθνικισμό, για εθνικιστικές ιστερίες. Τα παιδιά δεν είχαν εθνικιστική ιστερία. Θα αντιστρέψουμε τα πράγματα. Θα μιλήσουμε για αντεθνικιστική ιστερία. Υπάρχει λοιπόν ιστερία αντιστρόφως. Μισοεθνικιστική, αντεθνικιστική, μισελληνιστική.
Τέτοια υστερία υπάρχει. Υστερία που να έχει ξεπεράσει τα όρια της αγάπης προς την πατρίδα δεν υπήρξε, εκτός σε σπανιωτά των εξαιρέσεων. Ας ψάξουν να βρουν την υστερία στην Τουρκία, την εθνικιστική, ας ψάξουν να βρουν την υστερία σε κάποιους φασισμούς της Ιταλίας, της Γερμανίας, στο παρελθόν, στους παγκοσμίους πολέμους, αλλά και σήμερα ας ψάξουν να βρουν την υστερία του φανατισμού, του εθνικισμού σε άλλους χώρους και όχι στα παιδιά τα Ελληνόπουλα, τα οποία αν και ζουν σε ένα αρνητικό κλίμα αφελληνισμού, σε ένα κλίμα που δεν υπάρχει αγάπη για την πατρίδα, σε ένα κλίμα που ονειδίζονται όσοι υπηρετούν αξίες, που όποιος μιλήσει για εθνικά θέματα θεωρείται φασίστας και οτιδήποτε άλλο, το βρήκαν την καραμέλα και φυσικά αποσκοπούν στο να αποκοιμήσουν και την νεολαία και τους πολίτες, να μην ασχολούμεθα με τα εθνικά μας δίκαια τη στιγμή κατά την οποία όλοι οι υπέρεξημών πυρετωδώς ασχολούνται με τα εθνικιστικά τους θέματα. Εθνικισμό έχουν όλοι οι υπέρεξημών και εθνικισμό σε μεγάλη κλίμακα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ εθνικισμό. Όλο αυτοσυγκράτηση, όλο υποχωρήσεις, όλο συμβιβασμούς, όλο δεν διεκδικούμε, όλο παραχωρούμε, όλο ενδίδουμε, όλο υποχωρούμε. Αυτό είμαστε. Πού βρήκαμε τον εθνικισμό? Όταν έκανε η Εκκλησία συλλαλητήριο για την Μακεδονία ή για την Βόρειο Ήπειρο, αυτό δεν είναι εθνικισμός, αυτό είναι στοιχειώδες καθήκον εθνικής αξιοπρεπίας για να ζητήσουμε όχι προσαρτήσεις και αυξήσεις των συνόρων μας, απλούστατα να ζητήσουμε τα δικαιώματα να εφαρμόσονται, τα δικαιώματα του θρησκεύην, της γλώσσης κλπ. Κλπ. Εθνικισμός λοιπόν δεν υπήρξε στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Εθνικισμός υπήρξε παντού αλλού, εκτός από εμάς. Βέβαια, εθνικισμός υπάρχει σήμερα στην Τουρκία, η οποία σαν ορμητικό ποτάμι είναι έτοιμη να απλωθεί με τον παντουρκισμό της, να μας καταπνεί, να μας καταπιεί, να ξανααναστήσει την παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εθνικισμός υπήρχε και σε κάποιους άλλους γείτονες που αρχίζει λίγο-λίγο να εκτονώνεται. Επομένως, για να θέσουμε το ερώτημα και να ψάξουμε να βρούμε και να αποδείξουμε πως δεν υπάρχει εθνικιστική υστερία, δεν υπάρχει πάθος εθνικιστικό. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι αναφέρεται στο έθνος, στην πατρίδα, ότι είναι και νοσηρών, ότι πρώτον ο κύριος Βακαλόπουλος, ο ιστορικός, ο Απόστολος Βακαλόπουλος, το βιβλίο «Χαρακτήρες των Ελλήνων», πρώτος θα λέγαμε και καλύτερος στην επιστήμη του, μας ομιλεί ότι η εθνική ιδέα, η αγάπη στην πατρίδα ή κάποιος εθνικισμός που υπήρχε στους Έλληνες επί τουρκοκρατίας απετέλεσε την δύναμη η οποία ξεσήκωσε τους Έλληνες και απελευθερώθημεν εάν οι Έλληνες δεν διέκριναν τον εαυτόν τους από τους Τούρκους ως κατωτέρους και απολύτης τους και αν δεν διέκριναν τον εαυτό τους ως ορθόδοξο πιστό λαό εναντί των Μωμεθανών, των μη πιστών. Δεν θα είχαν κάνει επανάσταση, δεν θα είχαν επιμείνει να αναστήσουν τους ήρωες του 21 και φυσικά δεν θα είχαμε αυτό το θαυμάσιο γεγονός της απελευθερώσεως του ελληνισμού. Και φυσικά γνωρίζουμε ότι ο Κανάρης όταν έπιανε λιμάνια στην Ιταλία πρώτου πολέμου, όταν δεν είχε δουλειά έβγαζε από τον κόρφο του και διάβασε το Μέγα Αλέξανδρο και δάκρυζε. Το ίδιο έκανε και ο Κολοκοτρώνης. Στηρίχθηκαν στον εθνικισμό, δηλαδή που είναι ευλογία, που είναι μια αγάπη στην πατρίδα, μια αγάπη στον πολιτισμό της πατρίδας και δουλεύουν για το καλό της πατρίδας. Αυτοί μας απελευθέρωσαν οι καλώς εννοούμενοι εθνικίστες που είχαν το πάθος του αγαθών για την πατρίδα και όχι το πάθος των οσυρών της ακρότητας. Εδώ θα κάνουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, ένα μικρό διάλειμμα και ευθύς αμέσως θα ψάξουμε να κάνουμε μία ανίχνευση, να δούμε αν υπάρχει εθνικιστική υστερία στην πατρίδα μας. Αν υπάρχει, να θεραπευτούμε. Αν δεν υπάρχει, να βάλουμε μυαλό. Μην χαρακτηρίζουμε και τα παιδιά, τους εφήβους βουλευτές, ότι είχαν εθνικιστική υστερία. Ας μας αποτελέσουν παράδειγμα οι έφηβοι. Μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια θα πούμε τα υπόλοιπα.
Δεν πάσχομαι λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, από εθνικισμόν. Πολύ περισσότερο από εθνικιστική ιστερία. Αυτά είναι αλόκοτα πράγματα που βλασφημούν αυτόν τον τόπο και αυτό το λαό, που υβρίζουν και βλασφημούν αυτή την νεολαία. Τους εφήβους, ακόμη τους ωρίμους εφήβους, οι οποίοι για μας αποτελούν πραγματικά μία μεγάλη ελπίδα. Μακάρι να διατηρήσουν οι έφηβοι βουλευτές το ήθος αυτό, το εθνικό ήθος και εθνικιστικό με την καλή έννοια. Και αν πραγματικά υποθέσουμε ότι ο εθνικισμός έχει και την καλή του όψη, έχει την όψη της αγάπης, την πατρίδα. Απάτριδες θα φτιάξουμε νέους και Έλληνες και θα φέρουμε εδώ τον κόσμο να κάνουμε πασπερμία εθνική, να κάνουμε θα λέγαμε ένα χαρμάνι λαών. Βέβαια δεν καταργούμε αυτή τη δυνατότητα να έρθουν στον τόπο μας όλα τα χρώματα, φυλές, γλώσσες, δεν έχουμε εθνοφιλετισμό, αλλά να διώξουμε τους Έλληνες, να τους αφήσουμε ανέργους, να απογοητεύσουμε τα παιδιά, να τα κλωτσίσουμε να πάνε στο εξωτερικό για σπουδές, εκεί να χαθούν μέσα στους λαβυρίνθους των ξένων χωρών και να μην γυρίσουν όταν γυρίσουν να αγνώρισαν τα παιδιά. Να διαλύσουμε λοιπόν τις ελπίδες αυτού του τόπου και να γκρινιάζουμε συνέχεια για μηδαμινά πράγματα και να λησμονούμε τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και να μας χαρακτηρίσουν όλοι οι άλλοι ότι έχουμε πάυσει να σκεπτόμαστε πλέον με το μέτρο της αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού. Πώς θα μας σεβαστούν οι άλλοι? Αλλά εδώ υπάρχουν προπαγάνδες μέσα στον ελλαδικό χώρο. Προπαγάνδες που θέλουν να μας διαιρέσουν, να μας κατακαιρματίσουν, να μας αφελεινίσουν πρώτα. Να αποχαυνώσουν ένα λαό και την νεολαία κυρίως. Και τη στρέφουν την νεολαία στα ναρκωτικά, στη σεξουαλατρία, στα θεάματα. Ή την απογοητεύουν με αποτυχίες, απανωτές εξετάσεις και αποτυχίες εξετάσεις, με φυγή για το εξωτερικό, με την ανεργία και αυτά προβλήματα. Έτσι λοιπόν ελπίζουν να βαρεθούν οι νέοι, να βαρεθούν και οι μεγάλοι Έλληνες να φωνάζουν για τα εθνικά θέματα. Βέβαια άλλο είναι η εθνικιστική ιστερία και άλλο είναι εθνικισμός που είναι μια ευλογία. Υπάρχει λαός που δεν αγαπάει τον εαυτόν του, που δεν αγαπάει την πατρίδα του? Υπάρχει πάνω στη γη λαός τέτοιος? Κανένας δεν υπάρχει. Όλοι οι λαοί αγαπούν τον εαυτόν τους, αγαπούν εξίσου και τους άλλους. Αυτό λέγει και η Γραφή. Αγαπήσεις τον Θεό σου και λοιπά, πάνω απ' όλα και τον πλησίον σου σε αυτόν. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει ο κανόνας αυτός και για την Ελλάδα? Να αγαπάμε τους άλλους βέβαια. Να αγαπάμε και τον εαυτό μας όμως, όχι να αγαπάμε τους άλλους, να κοπτόμεθα να λύνουμε τα προβλήματα των άλλων και να αφήνουμε τα δικά μας προβλήματα άλυτα, να μας έρνουν στη Ρουάντα, να μας έρνουν στον κόλπο, στο Βιετνάμ, στην Κορέα, στην Βοσνία ακόμα, την οποία σχεδόν την προδώσαμε. Εκεί να δουν λοιπόν τον σοβινισμό και την εθνικιστική ιστερία, όχι του Μπλάντης και του Καρατζής, που δεν μας απέδειξαν ότι έχουν εγκλήματα. Εγκλήματα απέδειξαν και επίσημα όργανα ότι έκαναν και οι μουσουλμάνοι και οι Κροάτες. Φυσικά αμυνόμενοι έκαναν και οι Σέρβοι. Γιατί δεν μας μίλησαν για την εθνικιστική ιστερία των μουσουλμάνων, την εθνικιστική ιστερία των Κροατών, του Τούτσμαν που προέλαβνε σαν Χίτλερ? Για αυτά δεν μας μιλάνε. Είναι το σχέδιο της νέας τάξης των πραγμάτων. Λοιπόν, μη μας κοροϊδεύουν και εμείς οφείλουμε να έχουμε την αξιοπρέπεια σαν Έλληνες και να μην γινόμαστε περίγελος των πάντων και κλωτσοσκούφι. Θα είμαστε εθνικιστές στο σημείο που δεν βλάπτουμε κανένα. Στο σημείο που θα κρατάμε την πατρίδα μας περήφανη. Στο σημείο που θα γεννάμε στη συνέχεια τον πολιτισμό μας και δεν θα μας κάνουν άπρακτους και στήρους και άγονους, στο σημείο που θα δίνουμε την αγάπη μας εξίσου και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Ποιος λαός δημιούργησε, αν δεν είχε έναν εθνικισμό, την καλή μορφή του εθνικισμού, που δεν γινόταν λατρεία όπως και άλλη φορά είχαμε μιλήσει, που δεν γινόταν ναρκισισμός, αυτοθαυμασμός και λατρεία? Αυτό το έκαναν στη Δύση, το έκαναν ο Χίτλερ, το έκαναν Μουσολίνη, το έκαναν κάποιοι άλλοι. Ναι, δεν το κάναμε εμείς ποτέ.
Κι όμως, αν και όλα μας πληγώνουν σε αυτόν τον τόπο, εν μέσω ποικίλων πάμπολων προβλημάτων, όλοι τα βάλαν με την Ελλάδα. Όλοι στρέφονται κατά της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος. Και θα έπρεπε από την απειλή την εξωτερική και τις προπαγάνδες στο εσωτερικό να είχαμε γίνει υπέρ των μέτρων εθνικιστές, να είχαμε φτάσει στην υπερβολή της αγάπης στην πατρίδα. Δεν φτάσαμε όμως εκεί. Ξεθυμένοι, ο Έλληνας για μια ώρα είναι πατριώτης και την άλλη ώρα δεν τον ενδιαφέρει και η πατρίδα. Πρέπει κάποιο άλλο ερέθισμα να τον ξυπνήσει. Ζούμε λοιπόν εν μέσω τόσων κινδύνων, εν μέσω τόσων διωγμών και περιφρονήσεων και αδικιών και σφαγών. Σφάζεται λοιπόν ο ελληνισμός και δεν μας νοιάζει. Και μετά μιλάνε για εθνικισμό. Σφάζεται ο ελληνισμός της πόλης. Γι' αυτό πρέπει να καλέσουμε την ιστορική μνήμη, αν και μας πληγώνει. Δεν έσφαγε ο ελληνισμός της πόλεως και το 55 με τα Σεπτεμβριανά. Πώς τα ξεχνάμε αυτά? Δεν είχαμε λοιπόν και δεν έχουμε στη συνέχεια, βέβαια όταν διαβάσουμε τις εφημερίδες τα βλέπουμε αυτά, αν και όχι τόσο συχνά. Η Τουρκία εξοντώνει την ελληνική μειονότητα, διαβάζουμε σε μια άλλη εφημερίδα. Πάμε στη συνέχεια σε μεγάλες σφαγές που έκαναν οι Τούρκοι εναντίον των Ελλήνων. Έκαναν σφαγές λοιπόν το 1822 στη Χίο, 5.000 Έλληνες, 1823 στη Θεσσαλονίκη, 800 Έλληνες, το 1826 στην Κωνσταντινούπολη οι γεννήτρια 25.000 Έλληνες έσφαξαν, το 1850 στη Μουσούλια, Σύρη, 10.000 Έλληνες, το 1860 στον Λίβωνο Μαρονίτες 12.000, το 1876 στη Βουλγαρία οι Βούλγαροι 14.000 έσφαξαν, το 1887 στο Βαγιαζίτ Αρμένοι 1.400. Σφάζουν λοιπόν και Έλληνες και άλλους χριστιανούς. Ομοίως στην Αρμενία έχω έναν κατάλογο εδώ σφαγών. Πιο κάτω να πούμε προς το τέλος. Στην Κωνσταντινούπολη Αρμένοι 9.500, το 1896 στο Βαν Αρμένοι 8.000 και εκατομμύρια, δηλαδή 300.000 πόντι επιπλέον. Στη Σαμψούντα, στη συνέχεια, έχουμε το ξερίζωμα των Ελλήνων το 1922, 2-3 εκατομμύρια έσφαξαν γύρω από την Άγκυρα. Γιατί τους τι έφτιαγαν, ήταν φιλήσυχοι, ειρηνικοί και αδερφομένοι με τους Τούρκους? Όχι. Εθνικιστική ιστερία είναι στους Τούρκους, όχι στους Έλληνες, δηλαδή να μας φάξουν και όλους τους άλλους. Αυτό σημαίνει να κατηγοράμε τα παιδιά στη Βουλή. Και στη συνέχεια έχουμε το 1925 και μετά σφάζουν χριστιανούς Κούρδους 1,5 εκατομμύριο και πάρα πολλούς άλλους. Στην Κύπρο, η εισβολή του Ατίλα λοιπόν το 1974, τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Το 1974 με την υποκρισία ότι θα αποκατασταθεί η τάξη, αυτοί έκαναν κατοχή, κατάληψη της Κύπρου. Αγνώμη, οι Τουρκοκύπροι είναι 2.000 και σύνολο έσφαξαν μέσα στα χρόνια αυτά 4,5 εκατομμύρια οι Τούρκοι. Ρωτάμε λοιπόν, πότε το ρώτησαν στη Βουλή, τι έγιναν οι αγνωμένοι, 1.900 αγνωμένοι Ελληνοκύπροι και Κύπροι Έλληνες. Τι έγινε λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος? Ξανάρχονται οι Τούρκοι, θα έχουμε πάλι Οθωμανική Αυτοκρατορία? Η Αθήνα είναι όλο άτολμη, όλο υποχωρεί, κάνει λίγο το παλικάρι και υποχωρεί άλλα 10 βήματα πίσω επειδή της δίνουν εντολές απ' έξω. Η Άγκυρα προχωρεί όμως, δεν υποχωρεί, συναστακώς οπλίζεται. Οι εξελίξεις λοιπόν αυτές μας καθιστούν πολύ ανήσυχους όταν βλέπουμε ότι μια Τουρκία Ισλαμική τώρα με επισκέψεις του Ερμπακάν στην Κύπρο μας δίνει την υποψία ότι πάνε να καταλάβουν και την Κύπρο και το Αιγαίο που δεν πρόλαβαν τότε. Οι πορείες λοιπόν του Ατίλα πού θα ξεχαστούν, τι τους κάναμε εμείς? Μέσα σε αυτές τις ιστορικές μνήμες που μας πληγώνουν λοιπόν θα έπρεπε συνέχεια να είμαστε εθνικιστές και να ξεπερνάμε την ισορροπία και το μέτρο. Η τουρκική απειλή στο Αιγαίο,
Τι μας λέγει, καθημερινά παραβιάζουν δεκάδες φορές, εκατοντάδες φορές τα δικαιώματα, τον χώρο μας. Μας απέκλεισαν με κάζους μπέλη τα 12 μίλια. Ενώ έχουμε το δίκαιο βάσει συνθηκών, όμως οι ξένοι κάνουν πλάτες για τους Τούρκους. Ο τουρκικός επεκτατισμός λοιπόν είναι μια μεγάλη απειλή. Βλέπουμε την αγριότητα των Τούρκων, όπως τα γράφουν οι διάφορες εφημερίδες, να σφάζουν, να λαϊλατούν και ακόμα και στη Βοσνία. Έχει και πυρηνικά όπλα η Τουρκία και κάνει πυρηνικό εργοστάσιο απέναντι από την Κύπρο. Αυτά δεν είναι ιστερία της Τουρκίας. Για την Τουρκία να μιλάνε και όχι για την Ελλάδα που δεν έχει ούτε και τα όπλα που της χρειάζονται για να ισορροπήσει την απειλή. Η Άγκυρα διεκδικεί λοιπόν όλο το Αιγαίο. Τι θα κάνουμε εμείς λοιπόν σε αυτή την κατάσταση? Θα λησμονήσουμε λοιπόν ότι έχει εκδιώξει τον ελληνισμό από την πόλη η Τουρκία? Θα λησμονήσουμε όλα τα εγκλήματα αυτά, ότι ένα κτίριο υπάρχει στην πόλη του ελληνικού προξενείου και ένας δάσκαλος με 4 μαθητές και είναι κρυφό σχολείο, δεν ανοίγει έπειτα την σχολή της Χάλκης. Μας απειλεί. Έχει απλώσει τον παντουρκικό τόξο για να μας αποκλείσει και στα Βαλκάνια. Θέλει να ελέγχει και να μοιράσει τον χώρο από μέχρι το Καστελόριζο, από τον Εύρο μέχρι κάτω. Έχουμε λοιπόν τόσους στόχους. Θέλουν όλο το Αιγαίο. Γκρίζες ζώνες βρίσκει παντού, φτάνει μέχρι και τη Γάβδο. Πείτε, αυτά τα πράγματα είναι μόνο για να αγοράσουμε όπλα? Οι Τούρκοι δεν αστειεύονται. Όταν τους δώσουν το πράσινο φως οι ξένοι, θα μας καταλάβουν και το Αιγαίο, όπως πάνε να μας εκτουρκεύσουν και φταίμε και εμείς και την Θράκη. Λένε κάποιοι το Ισλάμ των Τουρκών είναι μόνο μία απειλή. Τώρα που είναι ο Ερμπακάν στα πράγματα είναι μία ορατή απειλή. Εδώ είχαν γίνει λόγοι και είχαν γράψει εφημερίδες, όπως και το Βήμα, για σχέδιο των μεγάλων για παραχώρηση της Θράκης στους Τούρκους. Στην ουσία η Θράκη έχει εκτουρκεύσει. Έχει χάσει την ακμή της ο ελληνισμός εκεί. Ο Ακτούνα τον ξεχνάμε, που έκανε και θυσίες προβάτων και έβαζε αίμα με το πόντου για να θυμίζει ότι με αίμα, αν χρειαστεί, θα μας πάρουν και την υπόλοιπη Θράκη. Είναι λοιπόν δυνατόν όλα αυτά να περνούν απαρατήρητα και να μην έχουμε εμείς τον εθνικισμό μας ακμαίο και ρωμαλαίο να αποτελεί απειλή? Θέλουν εμάς να μας αποχαυνώνουν και να τονώνουν λοιπόν τους Τούρκους, ώστε να επιτύχουν, αν ήταν δυνατόν ανέμακτα, να μας διαλύσουν εμάς δημογραφικά. Γυρνά λοιπόν η Θράκη, 4 παιδιά γεννάει μία Οθωμανίδα εκεί πέρα, ένα ή μισό γεννάει μία Ελληνίδα, και έτσι λοιπόν ελπίσουν σε λίγα χρόνια να κάνουν Τούρκοι και την Θράκη, που τον έχουν τάξει για τα πετρέλαια ή για κάποια άλλα συμφέροντα. Σενάρια λοιπόν του ΝΑΤΟ ή και άλλων δυνάμεων. Επομένως, πρόβλημα η Θράκη. Και είναι το μόνο αυτό πρόβλημα. Και βέβαια, τη μια μέρα λένε έχουν σχέδιο να κάνουν Τούρκοι και τη Θράκη και να την εκενώσουμε εμείς. Την άλλη λένε είναι λάθος, μη φοβόστε. Τα ίδια μας έλεγαν και για την Κύπρο. Θα την πάρουμε την Κύπρο, λέει, την κάνουμε ελληνική και την κάνουμε τουρκική. Επομένως, θα εμπιστευόμεθα εμείς στο ΝΑΤΟ ή σε κάποια άλλα όργανα τα οποία υπηρετούν σκοπιμότητες του Μαμονά, των συμφερόντων τους. Και όποιος τρέξει και ικανοποιήσει τα συμφέροντα του Μαμονά, αυτός έχει το προβάδισμα να έχει χάρητες από αυτούς και να τον υποστηρίζουν. Εμάς που θυσιαστήκαμε σε όλα τα πεδία των αγώνων για την ελευθερία των αφεντάδων αυτών της Ευρώπης και του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ, εμάς μας κλωτσοπατάνε για να χαριστούν στους εχθρούς της ελευθερίας. Δηλαδή βλέπουμε μία αυτοαντίφαση, ο άξονας που εστράφηκε εναντίον του φασισμού και του ναζισμού, αυτός ο άξονας ταυτίζεται με τον άξονα του φασισμού και ναζισμού και στρέφεται κατά της Ελλάδος, κατά της Σερβίας, την οποία την διέλυσε. Ρήμαξε λοιπόν η Βόρειος Ήπειρος, ρήμαξε η Κύπρος. Διάλογο λένε, μην κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Διάλογος 22 χρόνια έγινε στην Κύπρο. Για την Κύπρο είχαμε ένα αποτέλεσμα? Κανένα, ούτε θα έχουμε. Διάλογος. Κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και μας πλήττουν την εθνική μας φιλοτιμία.
Λοιπόν, μετά μας μιλάνε για Ευρώπη, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, είναι αμοραλιστές και εξυπηρετούν λοιπόν τη νέα τάξη των πραγμάτων. Δεν υπηρετούν την δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη λοιπόν. Δεν υπάρχουν αρχές. Λέγαμε παλιά ΟΗΕ, λέγαμε ΝΑΤΟ, λέγαμε ΔΑΣΕ, λέγαμε Συμβούλιο Ασφαλείας και είχαμε κάποιο σεβασμό και εκτίμηση ότι δουλεύουν για τα, για τα αγαθά της ειρήνης. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Μιλάω με εσάς, πάτε. Μάλιστα. Σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε πάνω σε αυτά που λέτε. Ναι, ναι. Όσοι γνωρίζουν την ανεπανάληπτη ελληνική ιστορία, ναι, είναι πράγματι εθνικιστές. Βεβαίως. Άρα εθνικισμός είναι η γνώση προς την ιστορία. Ακριβώς. Προς το έθνος. Η αγάπη στο έθνος. Προς το έθνος. Το έθνος δεν υφίσταται χωρίς την ιστορία. Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν μας τη διδάσκουν. Ακριβώς. Για να μας κάνουν να μας αποχαυνώσουν και να μας επιβάλλουν τη νέα τάξη των πραγμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτό είναι πραγματικά αληθές. Δεν πιστεύουμε λοιπόν ούτε και σε ΝΑΤΟ. Εξάλλου διαβάζουμε. Η Ευρώπη λέει ετοιμάζει νέα Γιάλτα. Έχουν μοιράσει την Ελλάδα. Εδώ είχε γραφτεί σε μια εφημερίδα το 1993 τα Χριστούγεννα ότι ο Κόλ είπε σε μια συνδιάσκεψη Βαλκανίου που ήταν οι Τούρκοι, οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και οι Αλβανοί, τους είχε πει σας δώσαμε το τομάρι της Ελλάδας, φάχτε την της το πάρετε. Αυτό δημοσίευε μια εφημερίδα. Δεν αναφέρω το όνομα. Δεν κάνω τέτοια τακτική. Λοιπόν, με ποια έννοια, σας δώσαμε τα σύνορα, σας δώσαμε τα εδάφη, πάρε γλυκόρευ τη Μακεδονία, πάρε Μπερίσα και την Νότιο Ήπειρο, πάρε εσύ την Θράκη και μοιράστε με τη Βουλγαρία και την Τουρκία και το Αιγείο και την άλλη Κύπρο. Αυτά τα έχουν δώσει. Γιατί ξέρουν οι Τούρκοι και δίνουν, παραχωρούν ας πούμε, και αγοράζουν τη διπλωματία, ενώ εμείς πάμε με πολύ κακή διπλωματία και έτσι λοιπόν έχουμε αδικήσει την πατρίδα μας. Έχουμε γίνει πιονάκια στη σκακέρα των συμφερόντων των μεγάλων και ανησυχούμε για την ειρήνη στα Βαλκάνια. Και βλέπετε λοιπόν, ενδυναμώνουν τους εχθρούς της ειρήνης, της ελευθερίας και του πολιτισμού. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα και εγώ να συμπληρώσω ότι έτσι όπως έχει γίνει αυτό το τρισάθλιο κράτος, ναι, να διώκει την Ορθοδοξία, να διώκει την ιστορία, να διώκει οτιδήποτε ιερό έχουμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχω φτάσει σε ένα σημείο που νομίζω ότι πάμε για διάλυση, αλλά η ιστορία έχει δείξει το αντίθετο μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δεν, αυτά τα λέμε όχι για να με ψημιρούμε, όχι για να αποθαρρυνόμεθα, αλλά ακριβώς να αποτελούν μία αυτοσυνειδησία, να αποτελούν ένα καθρεπτισμό στην ευθύνη μας, στην ιστορία μας, στην πατρίδα μας και να μην περνούν οι τακτικές κάποιων σκοτεινών κέντρων αποφάσεων που θέλουν μην μιλάτε για τη Βορειοήπειρο εθνικιστική ιστερία, μην μιλάτε για τη Μακεδονία εθνικιστική ιστερία, μην κάνετε συλλαλητήριο και πέτυχαν και λυπάμαι για αυτό που θα πω. Εφήμωσαν και την Εκκλησία. Η Εκκλησία είχε κάνει συλλαλητήρια στη Μακεδονία, εδώ και εδώ στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις και ήταν ακουστή η φωνή της Εκκλησίας όλου του λαού με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Εφήμωσαν και την Εκκλησία, εφήμωσαν την Βουλή, εφήμωσαν τους συλλόγους με αποτέλεσμα πάμε από το κακό στο χειρότερο. Εάν δεν φωνάξουμε, αφού έχουμε όλους εναντίους και τους συμμάχους τους που τους ευεργετήσαμε, τους έχουμε και αυτούς εχθρούς επειδή θέλουν να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους. Δεν έχουν ηθική, δεν έχουν δικαιοσύνη, δεν έχουν τίποτε, δεν έχουν αξιοκρατία και μας συμπεριφέρονται σαν να είμαστε κλωτσοσκούφοι και όποιος προλάβει και τους αγοράσει τα συμφέροντά τους, αυτός λοιπόν προωθείται και προάγεται, αυτός λοιπόν είναι που υποστηρίζεται. Επομένως, είναι λυπηρόν ότι η Εκκλησία εφημώθη επί 2 χρόνια δεν μιλάει καθόλου για το Μακεδονικό, δεν μιλάει για το Βορειοπεριωτικό, δεν μιλάει για το Αιγαίο, δεν μιλάει για τον ελληνισμό της πόλεως και των Πατριαρχείων. Ποιος θα μιλήσει αν δεν μιλήσει η Εκκλησία, ποιος θα σηκώσει τον λαό. Και έτσι λοιπόν πάμε για τάφον των εθνικών μας δικαιωμάτων και της εθνικής μας συνειδήσεως και της ιστορίας μας και όλα θα μας τα πάρουν, θα τα λαιλατίσουν αυτοί τους οποίους προάγουν οι πονηροί άλλοτε ποτέ φίλοι μας. Βέβαια και θαυμάσιοι δημοσιογράφοι γράφουν ανύπαρκτη αλληλεγγύη, ένας άλλος φαρισαϊσμός των καραγκιόζιδων της Ευρώπης και του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ. Έχουμε να κάνουμε με καραγκιόζιδες λοιπόν, οι οποίοι αντί να βρουν μια λύση σωστή δικαιοσύνη στη Ιουγκοσλαβία, στη Βοσνία, βομβάρδισαν μοναδικά και αποκλειστικά και μοναδικά τους Σέρβους και άνοιξαν
το δρόμο για να θριαμβεύσει ο φασισμός και ο ναζισμός του Τούσμαν και των Μωμεθανών. Λοιπόν, πού είναι η εθνικιστική ιστερία, αυτά γιατί τα ξεχνάμε. Θα πείτε, τα είπαμε. Μετά, γιατί δεν μιλάνε ότι στη Μακεδονία ψάχνουν Αμερικάνοι και οι άλλοι και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, ψάχνουν να βρουν μειονότητες για να διαλύσουν την Μακεδονία. Και ένας πρόξενος της Αμερικής έψαχνε να βρει σκοπιανή μειονότητα. Έχουν βάλει βουλή οι σιωνιστικές δυνάμεις πίσω από κάποια κέντρα αποφάσεων και κάποιους εξουσιαστές εθνών του εξωτερικού να διαλύσουν την Ελλάδα. Και εμείς στεκόμαστε εδώ και λέμε όχι εθνικιστική ιστερία. Μα όταν λοιπόν υπάρχει ιστερία εθνικιστική από τους αντίχριστους, τότε χρειάζεται και εμείς να έχουμε την ημέτρο και ιστερία εθνικιστική για να ισορροπήσουμε. Τα βάλαν όλοι με εμάς. Θα πάμε λοιπόν με παγωμένη αγάπη στην πατρίδα. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα πάθος, μια ζέουσα αγάπη για την πατρίδα που θα έχει κάποια λογική, που θα έχει κάποιο μέτρο. Το υπερμέτρο είναι λατρεία του έθνους. Εμείς δεν λατρεύουμε έθνους, επειδή το έθνους δεν είναι εδώ ένα κράτος χώριο από την Εκκλησία. Εδώ έχουμε Ελληνοορθοδοξία. Και αν γκρεμιστεί η Ελληνοορθοδοξία μας, τότε θα είναι χαμός του κόσμου. Αλλά πράγματι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ελπίδα και να δούμε τι μπορεί. Εμείς δεν θα κάνουμε εδώ με ψημυρίες και να κατηγορούμε την αδρανία μας και την απουσία μας. Παρακαλώ. Πάτερ, ο Νικηφόρος είμαι από τον Πειραιά. Να είστε καλά. Βαστε, πάτερ, εδώ στείλανε δική τους υφυπουργό, δεν ξέρω, και κατόρθωσε στο Λαγκαδά πριν από μερικά χρόνια για να βρει μειονότητα, λέει, και μετά και οι κάτοικοι του Λαγκαδά δεν το ξέρανε και τις φερόντουσαν με την ελληνική φιλοξενία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εάν λοιπόν όλα αυτά, μα τι άλλο θέλουμε, πάθαμε μικρασιατική καταστροφή, διαλύθηκε ο ελληνισμός της πόλεως, ο ελληνισμός της Αλεξάνδρειας, διαλύεται το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, φθήνει και πνέει η Ιταλίστια και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Εδώ μέσα εμείς τσακωνόμαστε με τις βίλες ή με τα σωληνάκια των κάποιων ασθενών ή με τα τι παίρνει ο ένας και τις αυξήσεις των βουλευτών και με τις γκρίνες και τα μαλώματα. Είναι λοιπόν αυτό φαινόμενο ελληνικό. Ζήτω λοιπόν στη νεότητα, στους εφήβους βουλευτές. Αυτούς θέλουμε βουλευτές να μας εκπροσωπούν. Ελληνισμό, ορθοδοξία, αξίες, δίκαια. Και όσο τα δικιά μας εμείς τα φυλάξουμε, θα έχουμε τουλάχιστον τα μισά. Θα έχουμε την πατριδούλα μας όποια μας απέμεινε. Αν πάμε έτσι και 9 χιομήνας πέρα βρέχει, δεν θα έχουμε ούτε την Ελλαδίτσα μας όπως την κρατήσαμε. Μας χρειάζεται λοιπόν να ξαναγυρνάμε στην ιστορική μνήμη. Ποιος θυμάται τους Ποντίους, τη γενοκτονία Ποντίων 1911-1919 από τους Τούρκους? Τους ξεχάσαμε και υπάρχει το πικρό παράπονο των Ποντίων. Γράφουν κάποια άθρα και τελειώσαμε εκεί. Δεν έχουμε ένα σχέδιο που νοείς εθνικής, η οποία θα στηρίζει τον ελληνισμό, να νιώθουμε υπερηφάνεια. Έλληνες, Ορθόδοξοι, και να νιώμαστε υπερήφανοι. Μετά, πάμε στους Αρμενίους, Χριστιανούς, 81 χρόνια θλίψη στην Άγνοια. Λέγει στην άνθρωπο, Θεέ μου, φέρε τον γιο μου. Αγνοούμενος είναι μεταξύ των 1900 της Κυπριακής τραγωδίας. 9 χιομήνας. Πού είναι το ΟΗΕ, πού είναι το ΝΑΤΟ, πού είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, πού είναι τα δικαιώματα, γιατί δεν επιπλήττουν την Τουρκία? Ποιο ψήφισμα του ΟΗΕ και Συμβουλίου Ασφαλείας εφήρμοσε η Τουρκία? Πού είναι η εθνικιστική ιστερία, οι Έλληνες? Να αποχαυνοθούμε ακόμα περισσότερο. Έπειτα πάμε στους Τούρκους, πάμε στους άλλους. Δεν έχουν δικαιώματα αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι είναι οι ιστερικοί λοιπόν, οι Έλληνες ή αυτοί οι αντίχριστοι, οι οποίοι έχουν δώσει, θα λέγαμε, όλη τους την ορμητικότητα να μας αποχαυνώσουν και να μας υποτάξουν? Έσβησαν λοιπόν τα ίχνη της Μεγάλης Ελλάδας. Κακό ήταν που ήταν οι Έλληνες στη Μεγάλη Ελλάδα, που ήταν μεγάλος πληθυσμός ελληνικός, ορθόδοξος. Στην Κάτω Ιταλία λοιπόν υπάρχει δάσκαλος Ιταλός που κάνει ελληνικά και δεν υπάρχουν Έλληνες. Εμείς αφήσαμε τα σχολεία στη Βουλγαρία τα ελληνικά. Δεν λειτουργούν σχολεία στη Βόρειο Ήπειρο. Ζητήσαμε να κάνουμε αποσάρτηση εδαφών. Αν και αυτό δεν θα ήταν, ας πούμε, άδικο και ούτε εκκρεμεί η υπόθεση ακόμη ενώπιον του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών. Πότε διεκδικήσαμε εμείς πρωτόκολλο Κερκύρες, τα δικαιά μας? Ποτέ.
έχουμε εθνικιστική, αντεθνικιστική ιστερία. Αυτό είναι τρέλα αντεθνικιστική. Όχι εθνικιστική, αντεθνικιστική, τρέλα και ιστερία. Έχουμε λοιπόν δυνατότητα εμείς να υπάρξουμε αν δεν αγωνιστούμε για την εθνική μας ασφάλεια, ώστε να μην είμαστε μια αποικιοκρατία εδώ των μεγάλων και μας δίνουν εντολές και μόνο εντολές. Βέβαια κάνουν κάποιοι κοινή έκκληση Ελλήνων και Τούρκων για ειρήνη και φιλία. Διάλογο λέει. Βεβαίως διάλογο. Μα διάλογο κάνουμε 22 χρόνια για την Κύπρο. Λύσαμε μισό χιλιοστό προβλήματος. Κανένα δεν λύνουμε. Διότι μας διχάζουν εμάς και μας κοροϊδεύουν. Επομένως χρειάζεται να έχουμε μια ισχυρή άμυνα. Κανένας διάλογος δεν μπορεί να ευοδοθεί με την Άγκυρα όταν εμείς είμαστε διαιρεμένοι και επομένως πάμε από υποχώρηση σε υποχώρηση. Δεν έχουμε λοιπόν μίσος για κανένα. Όλους εδώ τους δεχόμαστε, όλους τους αγαπάμε, αλλά όχι να διαλύσουμε την Ελλάδα χάρη κάποιων σκοπιμοτήτων. Χρειάζεται λοιπόν, ας δούμε την καλή πλευρά του εθνικισμού μας. Δεν είναι κακή έννοια ο εθνικισμός, υπάρχει μέτρο. Όταν είναι μέσα στο μέτρο της μετρημένης αγάπης και δεν γίνεται λατρεία και δεν γίνεται φαρισαϊσμός και δεν γίνεται, θα λέγαμε, ναζισμός κλπ. Κλπ. Τότε είναι με καλή έννοια εθνικισμός. Μας χρειάζεται εξυγίανσης, ηθική ανασυγκρότησης. Μας χρειάζεται να τονώσουμε την ελληνοορθοδοξία μας. Όχι να μιλάνε για διαζύγιο ελληνισμός ορθοδοξία, γιατί οικουμενικός είναι ο ελληνισμός στην ελληνοορθοδοξία του. Όχι μόνος του, με την ελληνοορθοδοξία η οποία τον στηρίζει και τον εμψυχώνει. Βέβαια δεν τα αναπτύσσουμε αυτά, απλώς μόνο κάνουμε μία αναφορά. Να επιστρέψουν τα αρχεία, οι κλασικοί στα σχολεία και έχουμε πάρα πολλούς υποστηρικτές από το εξωτερικό. Να διδάσκονται από το δημοτικό σχολείο με φρασούλες, την γλώσσα σε όλο το πλάτος. Σε όλο το εύρος, γιατί φτωχύναμε τη γλώσσα. Χωρίς τα κλασικά μας γράμματα, χωρίς τα ελληνικά μας, μπορούμε λοιπόν να ελπίζουμε? Και πρέπει να έρχονται οι ξένοι να μας τα θυμίζουν αυτά. Επομένως πρέπει να γίνει μια τιμή στην παράδοσή μας, στα γράμματα, στις τέχνες, στην γλώσσα. Τη γλώσσα μας την ποδοπατούν και στην Ευρώπη ακόμα. Τη γαλλική την επιβάλλουν διαροπάλου. Μην βάλουν επιγραφή ξένοι, εμείς έχουμε αλλάξει και τις επιγραφές και τα πάντα. Και επίτα θαυμάσιος είναι ο Κωνσταντόπουλος ο Νίκος που λέγει να εξάγουμε πολιτισμό. Μα τι να εξάγουμε αν πλέον πάβουμε να παράγουμε? Αν τον πολιτισμό στον κάμε των ραφείων να σκονίζεται ή τον καταχωνιάσαμε? Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε μία πολιτιστική, θα λέγαμε, έξοδο. Θαυμάσια ήταν εκείνη η πορεία ειρήνης πολιτιστική που βιντεοσκόπησα το Χριστό Μαλοδέρας από την Ελλάδα την Υπηρετική μέχρι και το Σοχούμι. Βέβαια δεν έχουμε τον χρόνο, ήδη συμπληρώθηκε η ώρα μας. Η Ελλάδα λοιπόν δεν πρέπει να παράγει μόνο δίσκο και χορούς και κάποιους, θα λέγαμε, τρόπους ψυχαγωγίας που τρελαίνουν τα παιδιά, αλλά να εγκύψουμε στον πολιτισμό μας, στη γλώσσα μας, στις τέχνες μας, να συστήσουμε την σωστή δημοκρατία, να δώσουμε δικαιώματα στο λαό, δικαιώματα στην εκπαίδευση, στην υγεία, και έτσι να αγαπήσουμε αυτόν τον τόπο που αρχίσαμε και τον συχαινόμαστε όπως κατήλησε, να καλέσουμε τους επιστήμονες από το εξωτερικό, να τονώσουμε τους δεσμούς εκκλησίας και πολιτείας, και έτσι πλέον θα είμαστε μέσα στα πλαίσια μιας αρμονικής, θα λέγαμε, εθνικιστικής αφυπνίσεως, η οποία έχει να στηρίξει τον τόπο αυτόν και την ειρήνη. Γιατί αν εμείς έχουμε υποτονικό εθνικισμό και υπερεθνικισμό έχουν οι άλλοι, τότε έχουμε πόλεμο και έχουμε δυνάκες συμφορές, και φυσικά δεν έχουμε καμία όρεξη για πολέμους και για συμφορές. Ο ελληνισμός, ο ελληνικός εθνικισμός μας πρέπει να μείνει μέσα στα πλαίσια της αξιοπρέπειας, στο μέτρο το τέλειο, και να αγωνιστούμε λοιπόν ώστε και η Βουλή, όπως η Βουλή των Εφήβων, βέβαια δεν αναφέραμε ανακοινώσεις τους, δεν είχαμε χρόνο, έτσι η Βουλή των Ορίμων να πιάσει τα εθνικά μας θέματα
και να αφήσουν τα μαλώματα και τις γκρίνιες και να κάνουν πλέον και την Βουλή Ναό της Δημοκρατίας, και με όλους εμείς ο ελληνικός λαός να απαιτήσουμε σεβασμό στην πατρίδα μας. Αν θα μας σεβαστούν όταν εμείς σεβόμαστε τον πολιτισμό μας και την παράδοσή μας και την ιστορία μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, ήδη η ώρα έχει συμπληρωθεί. Απλούστατα κάναμε μία διερεύνηση. Δεν υπάρχει εθνικιστική ιστερία. Οι γειτονές μας έχουν, κυρίως οι Τούρκοι, εθνικιστική ιστερία. Και από το βορρά κάποιοι Κροάτες και κάποιοι Μουσουλμάνοι και κάποιοι άλλοι και κάποιοι Μπερίσα κλπ. Έχουν εθνικιστική ιστερία. Ας ισορροπήσουμε εμείς με το μέτρο του δικού μας εθνικισμού, που θα μας δώσει την δυνατότητα να επιβάλλουμε την θέλησή μας σε όλο τον κόσμο και να είμαστε αυτοί που θα μας σέβονται, θα μας αγαπούν. Αν δεν μας αγαπούν, τουλάχιστον να μας φοβούνται. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε. Thank you.